Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 23 Οκτωβρίου. Μαζί στις 3 η επικαιρότητα, οι προεκτάσεις επικαιρότητας. Ξεκινάμε με το τυπικό, διαδικαστικό, άκρως απαραίτητο, αυτό που αφορά ουσιαστικά την δική σας αμφίδρομη συμμετοχή. 22-410-031-20, επαναλαμβάνω 22-410-031-20 το τηλέφωνο μας και βεβαίως στο αδείο email του σταθμού της εκπομπής, μαζί στις 3@gmail.com, όπως επίσης aegeotv.rodos@gmail.com. Μέσα από τρεις μορφές, το λέω συχνά πυκνά, διότι συναντώ ακόμη κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει πώς ουσιαστικά προκύπτει δηλαδή το κανάλι στους τηλεοπτικούς δέχτες. Από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ, από το κανάλι 651 για όσους διαθέτουν το ψηφιακό πακέτο της Κοσμοτέ. Βεβαίως από την επίγεια έτσι, τηλεόραση, από την DJ, από το κανάλι 1030 και στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr υπάρχει η δυνατότητα του live stream, δηλαδή της αναμετάδοσης ζωντανά. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την εικόνα της επικαιρότητας. Καταρχήν μάσκες παντού και βεβαίως νυχτερινό lockdown για τις 19 περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εξαιρείται το Νότιο Αιγαίο, κυρίως εξαιρούνται, θα λέει κανείς, τα 12. Εδώ είμαστε στο επίπεδο 2, επίπεδο 1, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα. Βεβαίως, έχουμε τα όσα πράττουν οι Τούρκοι, οι οποίοι συνεχίζουν με την νέα ναύτεξ. Χθες το Ουρούτσα Ρέις βρισκόταν περίπου στα 24 ναυτικά μίλια από την περιοχή της Λίνδου, ανοιχτά της Λίνδου. Πήγαινε, έρχεται σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος ουσιαστικά έχει καταγραφεί μέσα από την ναύτεξ. Νέα αντιναύτεξ από την χώρα μας. Δήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο στην μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστενού στον Αρχάγγελο το Σαββατοκύριακο. Θα παραστεί η Υφυπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη. Τα όσα συμβαίνουν με τον κορονοϊό αναγκάζουν τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, μέχρι στιγμής να παραμείνει βεβαίως στο κέντρο. 515.000 ευρώ και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Καλλιμνίων για τα σχολικά κτίρια του νησιού. Είναι μια εξαιρετική για την Κάλυμνο εξέλιξη. Βεβαίως, ξεκινάει από σήμερα το πρώτο Aegean Yachting Festival εδώ στην Ρόδο και από ό,τι υπόσχεται η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κλείνει η πρόχειρη δομή στα παλιά σφαγεία, η οποία φιλοξενεί πρόσφυγες και μετανάστες. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα της σημερινής επικαιρότητας. Αφήνω το κυρίαρχο ζήτημα που έχει να κάνει με την πρόταση μορφής. Αναφέρομαι στην πολιτική επικαιρότητα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, που χθες, με αφορμή τη συζήτηση που υπήρχε για αυτή την περίφημη ιστορία που έχει να κάνει νομοσχέδιο, λέω ιστορία, διότι έχει πάρει πάρα πολύ καιρό όλη αυτή η συζήτηση, χρόνια όλη αυτή η ιστορία, για την ρύθμιση οφειλών, για την δεύτερη ευκαιρία που έχει να κάνει και με τα σπίτια, με την πρώτη κατοικία. Όλα αυτά μας έχουν απασχολήσει επί σειρά ετών, ειδικά μέσα στην κρίση, ενθυμούμενοι και τον νόμο Κατσέλη και όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, εκεί, με αφορμή τη συζήτηση στην Βουλή και κυρίως την απουσία του Πρωθυπουργού, για πρώτη φορά είχαμε κάτι το περίεργο, κάτι το παράδοξο, δηλαδή πρόταση μορφής κατά του Χρήστου Τσαϊκούρα, δηλαδή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί, να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να μην είναι εδώ, να απέχει από τη σημερινή συζήτηση και από την ψήφιση ενός εκτροματικού νομοσχεδίου για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για εκατοντάδες χιλιάδες υποψήφιους φτωχούς, νεόπτωχους της διακυβέρνησής του. Και δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης εδώ και 16 μήνες κυβερνά τη χώρα από το control room ενός καλοταϊσμένου μηχανισμού προπαγάνδας και φροντίζει πάντοτε
να αποφεύγεις από το διάολο το λιβάνι την αντιπαράθεση στα κρίσιμα και κυρίως σε όσα δεν υπάρχουν από την πλευρά σας ουσιαστικά επιχειρήματα. Φροντίζει πάντοτε ο αόρατος αρχισυντάκτης της ενημέρωσης να αλλάζει θέμα στα γρήγορα εκεί όπου δεν τον παίρνει. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν επισπεύθηκαν, αλλά λόγω της πανδημίας αναστάλθηκαν διαδικασίες ρευστοποίησης και πτώχευσης μέχρι τέλος του έτους και θα πάρουν και νέα παράταση. Εσείς εδώ όμως πράτε το αντίθετο. Όχι μόνο δεν αναστέλλετε, αλλά επισπεύδετε, αλλάζοντας και τον πτωχευτικό κώδικα, ώστε να χρεοκοπούν φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά. Σας ζητώ λοιπόν να το αποσύρετε, έστω και τώρα. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Σας δίνω μια ευκαιρία να μην εγγράψετε το όνομά σας με μαύρα γράμματα στην οικονομική και κοινωνική ιστορία αυτού του τόπου. Να μην εγγράψετε το όνομά σας στους χιλιάδες πληστηριασμούς ρευστοποίησης λαϊκής πρώτης κατοικίας, στα χιλιάδες δράματα που θα έρθουν. Στο βαθμό όμως που επιμένετε, και από ό,τι βλέπω επιμένετε, είμαι, κύριε Υπουργέ, αναγκασμένος και κύριε και κύριοι συνάδελφοι, να αξιοποιήσω τα όπλα που μου δίνει ο κανονισμός της Βουλής σε τέτοιας ύψιστης σημασίας ζητήματα. Ανακοινώνω λοιπόν στο Σώμα ότι με βάση το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού που εισηγείται αυτόν τον νόμο έκτρωμα. Εναντίον του Υπουργού που εισηγείται τον νόμο της πτώχευσης και της χρεοκοπίας, ακόμη και φυσικών προσώπων και νοικοκυριών. Τον νόμο της άμεσης ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Τον νόμο που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια προστασίας εντός των μνημονίων έρχεται τώρα να άρει την προστασία της πρώτης κατοικίας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Δεν θα σας αφήσουμε να κατεδαφίσετε την προστασία της πρώτης κατοικίας και να πτωχεύσετε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και κυρίως... Λοιπόν, αυτό από την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά του προσώπου του Υπουργού Οικονομικών και βεβαίως κατά της κυβέρνησης. Αμέσως αντέδρασε ο Υπουργός Επικρατείας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και βεβαίως γίνεται χρήση του κανονισμού. Δεν θα έχουμε το τρίμερο το οποίο προβλέπετε. Ξεκινάει από σήμερα το απόγευμα, από τις 6, ο διάλογος δηλαδή των βουλευτών στη Βουλή και θα καταλήξουμε το βράδυ της Κυριακής, όπου θα έχουμε την ονομαστική ψηφοφορία τελικά, να δούμε εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, η δυσπιστία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για ό,τι υποθεί αυτό το τρίμερο. Λοιπόν, βεβαίως αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό θέμα. Υπάρχουν και τα άλλα τα οποία ουσιαστικά καταγράφησαν αυτό το διήμερο, δηλαδή μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, μετά την απόφαση, την ιστορική δηλαδή για τη δικαιοσύνη, και βεβαίως ένα πρόβλημα το οποίο είχε να κάνει με την ίδια την αστυνομία, η οποία ένα μήνα μας έλεγε ότι είναι έτοιμη να συλλάβουν τους χρυσαυγίτες, την ηγετική ομάδα, ότι παρακολουθούν τα σπίτια τους κτλ. Στο τέλος, εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι παπάς, παίζει αστυνομία και βεβαίως οι υπόλοιποι έχουν παραδοθεί μόνοι τους. Ήταν ένα έλλειμμα δηλαδή, είναι αυτό που λένε τα πολλά λόγια, θα πρέπει να τα προσέχεις. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να επιστρέψουμε στα κάθε μας, ξεκινώντας καταρχήν να δούμε ένα απόσπασμα μας αφορά, διότι εδώ τα πράγματα πηγαίνουν καλά, δηλαδή εδώ είμαστε στο επίπεδο 2 δηλαδή, δεν έχουμε προβλήματα, μιλάω και για την Ρόδο και για την ΚΟ, βεβαίως σε χαμηλότερο επίπεδο είναι τα νησιά, η Κάρπαθος, η Κάλυμνος, τα μεγάλα νησιά και της Δωδεκανήσου, η ίδια καλή κατάσταση είναι και σε πολλές περιοχές στο Νότιο Αιγαίο, αλλά βεβαίως δεν χρειάζεται ούτε ηρεμία ούτε φυσικασμός.
Χρειάζεται πραγματικά να συνεχίσουν εδώ οι έλεγχοι και θυμίζω ότι επί ένα διήμερο υπάρχει εδώ ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ το οποίο συνεχίζει να κάνει ελέγχους και σε υπηρεσίες αλλά βεβαίως και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σε όσους επιδημούν. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο τη στιχομηθεία που είχαν χθες σε αυτή την τηλεδιάσκεψη παρουσία αρμόδιων υπουργών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 13 περιφερειάρχες. Καλημέρα σας. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση όλοι μαζί και να μοιραστούμε μαζί σας για να έχετε μία εικόνα τα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα όπως μας τα παρουσιάζει κάθε δύο μέρες ο καθηγητής ο κ. Σιόδρας ώστε να έχετε μία εικόνα ακριβώς που πηγαίνουμε, μία αντικειμενική αίσθηση ποιες περιοχές είναι πιο επιβαρημένες σήμερα. Όπως γνωρίζετε, σήμερα το απόγευμα θα υπάρχουν μία σειρά από ανακοινώσεις επιπρόσθετες των μέτρων που ήδη έχουμε πάρει από εμένα, που θα εφαρμοστούν άμεσα. Έχουμε ήδη ένα σύστημα κατηγοριοποίησης και γνωρίζετε καλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε κάθε κατηγορία. Τονίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό και μπορούμε να το αναπροσαρμόσουμε. Παραδείγματος χάρη υπάρχει μια σκέψη για την κατηγορία 4 να αφήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο. Αυτό που αφορά ιδιαίτερα εσένα, Γιώργο, διότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε στο λιανεμπόριο μετάδοση. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή εστιάζεται στην διασκέδαση τις βραδινές ώρες. Καθώς και σε ορισμένες συγκεκριμένες εστίες που έχουν να κάνουν με γεροκομεία, πρόσφυγες, αλλά η μετάδοση πια του ιού, όπως σας εξηγήσει και ο κ. Καθηγητής, είναι κυρίως συνδεδεμένη με δραστηριότητα των νέων και απόλυτα συνυφασμένη με την κινητικότητα και, και τη διασκέδαση, κυρίως σε βραδινές ώρες. Λοιπόν, σε ό,τι για να κάνει, επαναλαμβάνουμε τα νησιά της Δωδεκανήσου, κανένα πρόβλημα στο επίπεδο 2, Ρόδος, Κος, Ασίμι, Χάλκιν, Ίσυρος και Τήλος. Στο επίπεδο 1 είναι η Κάλυμνος, η Κάρπαθος. Λέω η Κάλυμνος, διότι εκεί είχαμε και ένα αγώνα δρόμου σχετικά με το περιστατικό με την 70χρονη, μετά με τους ορειβάτες. Όμως τα πράγματα βαίνουν πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση, υπάρχουν κάποια ζητήματα σε κάποια νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι από ό,τι βλέπω εδώ η Σαντορίνη, η Κύθνος, η Ικαία, η Μύκονος, η Σίκινος, η Φολέγαδρος και η Ανάφη. Εκεί είναι πρακτικά έτσι. Επιβαρημένη κατάσταση στο επίπεδο 3 και εκεί ισχύουν και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, δηλαδή και το νυχτερινό lockdown και βεβαίως οι μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους. Λοιπόν, εδώ στην Ρόδο, να μείνω τώρα σε αυτό, έχουμε κλιμάκια, επαναλαμβάνω, του ΕΟΔΗ, τα οποία κάνουν ελέγχους, θα βγουν εκτός από τις υπηρεσίες που κινήθηκαν, προχθές ήταν στον Δήμο της Ρόδου, θα βγουν και στην Ήπεθρο, δηλαδή θα έχουμε και επισκέψεις σε κάποιες δημοτικές κοινότητες το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τα του κορονοϊού για να πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη. Έχει να κάνει με ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μας έχει απασχολήσει επί μακρόν το τελευταίο χρονικό διάστημα και ο λόγος είναι ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ κάποια στοιχεία, κάποιες ανάγκες και βεβαίως αυτή η ιστορία κορονοϊού επέφερε και μια αλλαγή στις συνήθειες αυτών οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί στην πρόχειρη δομή στα παλιά σφαγεία. Διότι αναγκάστηκαν να βγουν και εκτός του κεντρικού κτηρίου, να έχουν στήσει παράγκες που να έχουν απλωθεί περιμετρικά του κτηρίου στα σφαγεία. Έχουμε μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με αυτό το οποίο βιώναμε στο παρελθόν, αρκετά προβλήματα και βεβαίως έχει αλλάξει και λίγο η σύνθεση αυτών των ανθρώπων που η μεγάλη πλειοψηφία είναι μετανάστες. Δηλαδή η σύνθεση του πληθυσμού, εάν δει κανείς τα στοιχεία, είναι μετανάστες. Έρχονται δηλαδή από το Αφγανιστάν, έρχονται από την Παλαιστίνη, έρχονται από τη Σομαλία, έρχονται από τρίτες χώρες και πολύ λιγότεροι είναι οι Σύριοι που βρίσκονται σε αυτή την δομή. Και όλη αυτή η διαδικασία με το άσυλο και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι εξελίξεις έχουμε, τι ουσιαστικά συμφωνήθηκε, φαντάζομαι, με το Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, δηλαδή με τον Υπουργό τον Νότι Μηταράκη, με την παρέμβαση και των βουλευτών και της περιφέρειας, από ό,τι ακούω, να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Αστράτο Καρίκη. Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη στιγμή είχαμε επικεντρώσει σε δύο σημεία.
Το πρώτο σημείο ήταν να αδειάσει ο συγκεκριμένος χώρος και να τρέξει ένα επενδυτικό σχέδιο για το συγκεκριμένο σημείο. Και βέβαια είχαμε τονίσει εξ αρχής ότι ο χώρος αυτός είχε εξυπηρετήσει από τον Αύγουστο του 2015 που ξεκίνησε να έχει μέσα ανθρώπους ένα συγκεκριμένο ρόλο και ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος όμως στη συνέχεια άλλαξε με αποτέλεσμα σε ένα χώρο πολύ επικίνδυνο να βρίσκονται άνθρωποι σε συνθήκες θα έλεγα που δεν είναι καλές και κυρίως χωρίς κανένα έλεγχο της πολιτείας. Είναι επίσης γνωστό ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι εθελοντές κυρίως, ο Ροδίτης και η Ροδίτησα στήριξε αυτή την ιστορία με παντελή απουσία του κράτους. Είναι γνωστό επίσης ότι προσωπικά εγώ έκανα 2 επιστολές το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχα πει ότι θα περιμένουμε τις αντιδράσεις, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει κάτω από τα μάτια του επίσημου κράτους όλη αυτή η άτυπη δομή και κάποιοι να κάνουν ό,τι δεν γνωρίζουν. Άρα το τελευταίο χρονικό διάστημα με δικές μου επαφές, επαφές του Δημάρχου, επαφές του Περιφερειάρχου, επαφές βουλευτών, γνωρίζω ότι ο Γιάννης ο Παπάς ήταν χθες το Γενικό Γραμματέα τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά, σχηματίζουμε την εικόνα ότι στις επόμενες 40 μέρες θα γίνει ο έλεγχος αυτών των ανθρώπων και ανάλογα με την νομική κατάσταση και πραγματική κατάσταση του καθενός από αυτούς θα οδηγηθούν εκτός Ρόδου, το τονίζω εκτός Ρόδου, θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει, δηλαδή στη δομή που προβλέπεται ανάλογα με την εθνικότητα του καθενός ή αν υπάρχει περίπτωση θέμα ασύλου αναμένει να αποφασιστεί αν θα πάρει άσυλο η διαδικασία του ασύλου ή αν πρέπει να απελαθεί. Πρέπει να απελαθεί. Εμείς τονίζουμε ότι με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και γνώμονα παλέψαμε και παλεύουμε. Δεν είδαμε ποτέ διαφορετικά αυτούς τους ανθρώπους από τους Ροδίτες, με την έννοια ότι εγώ προσωπικά και άλλοι πολλοί κάνουμε κρυφό αγώνα καθημερινά να μπορέσουμε να τους διαθρέψουμε και να λύσουμε προσωρινά ό,τι ανάγκες υπάρχουν. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον Τίνο το Μαντικό και όλους τους εθελοντές που τρέχουν καθημερινά και να ελπίσω ότι αυτή η υπόσχεση πλέον που έχουμε και είναι και ορατή και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σας είπα περίπου 40 μέρες, θα αδειάσει και η Ρόδος πια θα πάψει να έχει αυτό το κομμάτι. Ήδη είναι πολύ θετικό ότι σε όλη την Ελλάδα έχουμε σαφώς μειωμένες ροές και βλέπουμε ότι η κατάσταση περνάει υπό έλεγχο. Είναι πολύ θετικό ότι και η Ευρώπη σιγά σιγά κοιτάει το πρόβλημα και ένας μεγάλος αριθμός, γύρω στους 1000 από ό,τι όλοι βλέπουμε και μαθαίνουμε, φεύγουν εκτός Ελλάδος. Κυρίως είναι θετικό ότι δεν έχουμε τις ροές και αυτό παίζει μεγάλη σημασία στην διαχείριση του προβλήματος. Επειδή τέθηκε και μια συνέντευξη χθες από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που εγώ με χαρά τους είχα δει και πριν λίγες μέρες και είδα και την δυναμική τους και την νεότητά τους που, και το πάθος τους για τέτοια θέματα. Εγώ θα πω μόνο ότι από την πρώτη μέρα ασχολούμαι με ανθρώπους, με ανθρώπους, με ανθρώπους και αυτή είναι η ενασχόλησή μου στο Δήμο. Πώς θα κάνω τη ζωή και αυτών των ανθρώπων καλύτερη και πιστέψτε με είναι μεγάλος αγώνας. Όμως, κάθετα και κεντρικά η πολιτική του Δήμου είναι ότι δεν θα υπάρξει δομή καθιοδήποτε τρόπο στο νησί της Ρόδου. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο. Θα μεταφερθούν εκεί που πρέπει. Επίσης, για να μιλάμε και την γλώσσα της αλήθειας, εμείς δεν κρυβόμαστε από πίσω, σε συναντήσεις που είχα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τέτοια θέματα, καμία δεν πρότεινε συγκεκριμένη και μόνιμη λύση. Δηλαδή, προτάσεις ότι εμείς μεταφέρουμε για 40 μέρες ή για 2 μήνες σε ξενοδοχείο και μετά αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν από το ξενοδοχείο και δεν θα έχουν πού να πάνε, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από εμάς. Εμείς κοιτάμε μόνιμες καταστάσεις, καταστάσεις συμβατές και για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά κυρίως και με το δίκαιο που ισχύει. Δηλαδή δεν είμαστε ένα ξέφραγο αμπέλευτο το κράτος. Είμαστε ένα κράτος που έχει δίκαιο και το δίκαιο πρέπει να ισχύει και να εφαρμόσεται. Άρα, συνεχίζουμε να πιέζουμε όλοι μαζί και ελπίζουμε ότι με το τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ο χώρος θα σφραγιστεί, γιατί πραγματικά θα σφραγιστεί και δεν θα επιτρέπεται πλέον η είσοδος σε κανένα. Και θα είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μας που μετά από 5 χρόνια κυριολεκτικά και πλέον χρόνια, θυμάμαστε όλοι τον Αύγουστο του 2015 ξεκίνησε αυτός ο χώρος να χρησιμοποιείται, μπορέσαμε να βρούμε λύση.
Λοιπόν, αυτά από τον Αντιδήμαρχο, τον Στράτο Γαρίκη, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και βεβαίως καλό θα κάνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθούν ότι έχουν αλλάξει κατά πολύ αυτές οι συνθήκες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Ποτέ δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος για να φιλοξενήσει ανθρώπους. Το γνωρίζαμε άπαντες από την πρώτη στιγμή. Όμως, σε σύγκριση με άλλες περιοχές, δεν κάναμε το ίδιο λάθος. Διαχειριστήκαμε 25.000 ανθρώπους με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο εννοώ και εφικτό τρόπο, ρεαλιστικό τρόπο, προκειμένου όλο αυτό να μην δημιουργήσει ζήτημα, θέμα δηλαδή, γιατί αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, ασχέτως αν κάποιοι θέλουν να κλείσουν τα μάτια τους, σε αυτό που λέγεται οικονομία και λέγεται τουριστικό προϊόν, όχι μόνο για τη Ρόδο, αλλά για όλα τα νησιά. Δηλαδή δεν επιτρέψαμε εδώ στον τόπο συνολικά δηλαδή να γίνει το ίδιο λάθος, το οποίο, με συγχωρείτε δηλαδή, έγινε στην ΚΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Βεβαίως έγινε εκεί το λάθος, διότι η οργανωμένη πολιτεία δεν αντιδρούσε σωστά. Έτσι, άργησε πάρα πολύ, παρά τις πιέσεις, στο τέλος είδαμε το τι έγινε. Τρέχουν ακόμη ουσιαστικά να αποκαταστήσουν αυτή την πολύ στραβλή εικόνα και όπως σωστά πράττει, κατά την κρίση μου, έτσι, όπως σωστά πράττει, καλά κάνει και αντιδρά δηλαδή η Δημοτική Αρχή που δεν θέλει επέκταση και του ΚΙΤ στην Λέρο, είτε στην ΚΟ, επειδή μιλούσαμε για την ΚΟ. Λοιπόν, πολύ καλό σε πράττει. Πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θα ξεκινήσουμε από το διήμερο των εκδηλώσεων που είναι προγραμματισμένες στην μνήμη του αείμνηστου Δημήτρη Κρεμαστίνου.